Επιστρέφουμε λοιπόν στο δελτίο μας και όπως σας είπαμε θα πάμε τώρα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Γιώργο Παυλίδη, διότι να σας πω ότι υπήρξε σήμερα μια ανακοίνωση με κύριο σχόλιο, προσπαθούν να σωθούν με προεκλογικές ψευτοεντάξεις έργων και κενές υποσχέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Είναι ένα σχόλιο από την Περιφερειακή Αναγέννηση. Αναφέρεται με αυτό το σχόλιο στην ανακοίνωσή της το ΕΣΠΑ που αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας σύμφωνα με την ανακοίνωση πως οι εντάξεις έργων που αφορούν στη νέα προγραμματική περίοδο θα ξεκινήσουν στα μέσα του 2015 και από την επόμενη Περιφερειακή Αρχή που θα έχει βγει από τις επόμενες εκλογές. Γεγονός που σημαίνει, όπως λέει και ο επικεφαλής της παράταξης, και θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Παυλίδη, ότι στην παρούσα φάση γίνεται λόγος για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, όπως το πρόσφατο παράδειγμα του κλειστού γυμναστηρίου στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Παυλίδη, καλησπέρα σας. Μαζί μου φυσικά παραμένουν, όπως είπα πριν από λίγο, και ο Θανάσης και ο Δημήτρης. Καλησπέρα και χρόνια πολλά να ευχηθώ. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, στην ανακοίνωσή σας στο δελτίο τύπου, το οποίο βγάλατε σήμερα, κύριε Παυλίδη, μιλάτε για προεκλογικές ψευτοεντάξεις έργων. Δεν είναι η πρώτη. Είχε προηγηθεί κάτι ανάλογο με τον νέο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση, χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα, επιχείρησαν να εμφανίσουν το νοσοκομείο ενταγμένο. Και το νοσοκομείο είναι στον αέρα. Ακολούθησαν υποσχέσεις του κ. Γιαννακίδη στην περιοχή της Δράμας, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά μεταφέρθηκαν και διαμέσου του κ. Ξανθόπουλου, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος σήμερα έκανε μια σκληρή καταγγελία, αλλά και μέσω άλλων συμβούλων σε μένα. Και ακούσαμε και για την ένταξη του κλειστού. Το κλειστό, μια ταλαιπωρημένη, μια πονεμένη ιστορία, εγκαταλελειμμένη, πεταγμένη στην άκρη. Ενώ πέρασε ένα ολόκληρο κοινοτικό πλαίσιο, το ΕΣΠΑ 713, χωρίς να κουνηθεί κανείς, έφνης είδαμε σε χρόνο νεκρό, κυριολεξία, από πλευράς δυνατοτήτων εντάξεως, είτε στο προηγούμενο που έκλεισε για νέες εντάξεις, είτε στο επόμενο που θα αρχίσει μετά το καλοκαίρι του 2015 να τρέχει. Και αυτό δεν είναι δική μου άποψη, είναι όλων των ειδικών. Είδαμε λοιπόν να εξαγγέλλεται με τρόπο πανηγυρικό, με χάρτες να ανοίγουν κτλ. Η ένταξή του. Εδώ μπαίνουν δύο θέματα. Με όλο το σεβασμό στην αθλητική πλευρά, στον εθνικό, ο οποίος μας τιμά και μας κάνει περήφανες όλους, τίθεται το θέμα πώς αυτό ξαφνικά ανεσύρθη και πώς θα ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα που δεν ξέρουμε. Τι χρήματα θα είναι, αν θα υπαρκούν, ποιες θα είναι οι ανάγκες της περιφέρειας, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του Εύρου, ποιες θα είναι οι ανελαστικές ή οι στόχοι γενικότερα που θα πρέπει να έχουμε, που θα καθορίσει η περιφερειακή αρχή, πώς προεξοφλούν τέτοια πράγματα. Και όλα αυτά βέβαια ανάγονται σε πρακτικές προεκλογικές παραμύθια, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που οδήγησε τον τόπο σε αυτή την καταστροφή που ζούμε. Αυτά μας ενοχλούν και δεν μπορούμε να τα ανοιχτούμε. Δημήτρη. Ναι, δεν ξέρω. Το θέμα πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω, κύριε Παυλίδη, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να εξαγγέλλονται για κάποια, να εξαγγέλλονται χρηματοδοτήσεις κάποιων έργων, τα οποία, όπως είπατε και εσείς, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα. Αυτό το ΕΣΠΑ της περίοδου 14-20 ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορούμε να πούμε ότι προκαταβάλουμε κάτι? Γίνει, κύριε Σταματάκη, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί έχουν κανόνες οι εντάξεις. Οι εντάξεις δεν είναι υπόθεση ενός. Υπόκεινται σε ανταγωνισμό, υπόκεινται σε προγραμματικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες και ιεραρχήσεις. Όταν έχεις για παράδειγμα 100 εκατομμύρια, δεν μπορείς να τα δώσεις για να κάνεις μόνο ένα νοσοκομείο και να ξεχάσεις τρέχουσες ανάγκες υγείας ή άλλες προτεραιότητες και ανάγκες οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ποια πρέπει να είναι για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος? Για να ξεκινήσει το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο προηγούμενα λεγόταν ΣΕΣ, τώρα το μετονόμασα σε νέο ΕΣΠΑ, θα κάπου το Μάρτιο ή τέλη Φεβρουαρίου θα περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα σχέδιό. Το σχέδιο αυτό θα πάει στο Υπουργείο και μαζί με τα υπόλοιπα 12 της χώρας ή όσα τομεακά συνεκπονηθούν θα διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος του 2014, αρχές του 2015 θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
κατόπιν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα γίνουν τα συμπληρώματα προγραμματισμού, δηλαδή τι έργα θα κάνουμε, σε ποιους άξονες θα κάνουμε, ποια έργα επιτρέπονται, ποια δεν επιτρέπονται, ποιοι είναι οι στόχοι. Και εμείς εδώ, αυτά τα χρήματα που θα έχουμε, πρέπει να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες της κοινωνίας, στην ανέχεια, στην ανεργία, σε να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον να κάνουμε πράγματα που ήταν εκεί και όπως έτυχε. Πρέπει όλα να εντάσσονται στη λογική του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος αλλά και της υπεραξίας προς όφελος των πολιτών. Δεν έχουμε δικαίωμα να ασφάλουμε απέναντι σε καμιά κοινωνία. Και το τέλος περίπου του 2015, μετά τέλος πάντων τα μέσα του 2015, θα μπορούν να γίνουν οι πρώτες εντάξεις, να υποβληθούν δηλαδή τεχνικά δελτία, με όλα τα συναφή, να περάσουν από τη διαχειριστική αρχή με τους όρους που θα έχουν καθοριστεί από συμπληρώματα προγραμματισμού, που είναι τα κείμενα τα οποία έχουν τις προϋποθέσεις, να εγκριθούν από εκεί και, να και στη συνέχεια να πάμε σε ένταξη. Αυτό όμως δεν χρειάζεται, δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Πρέπει να το δούμε μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο. Τι χρειάζεται ο έργος? Έχει ανάγκη από δρόμους, έχει ανάγκη από λιμάνια, έχει ανάγκη. Συμφωνούμε να γίνει το κλειστό. Πρέπει όμως να δούμε ποια είναι η ιεράρχησή του. Είναι η πρώτη προτεραιότητά μας στον Εύρο? Αν είναι η πρώτη, θα γίνει πρώτο. Αν είναι η δεύτερη, να γίνει δεύτερο. Αν είναι να γίνει αυτό το μέγεθος, να γίνει αυτό το μέγεθος. Αν γίνει κάποιο διαφορετικό μέγεθος, να γίνει κάποιο διαφορετικό μέγεθος. Μάλιστα. Σε αυτό το σχέδιο. Σε αυτό το σχέδιο που θα καταθέσει η Περιφέρεια το Φεβρουάριο, τι θα περιλαμβάνει, κάποιους γενικούς άξονες ή εξειδικευμένα κάποια έργα? Γενικούς άξονες. Άξονες προτεραιότητας και γενικές γραμμές. Εμείς, μάλιστα, σε μια πρώτη συζήτηση που είχε γίνει πολύ γενική, είχαμε πει ότι δεν μπορεί το σχέδιο της Περιφέρειας να υπακούει σε λογικές τεχνοκρατών των Βρυξελών. Πρέπει να υπακούει στις ανάγκες της Περιφέρειας και να τίνει στην κάλυψή τους, να καλύψει οτιδήποτε μας λείπει από εδώ. Γιατί εθνικούς πόρους πια δεν έχουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια τους πόρους αυτούς να τους δαπανούμε εκεί και όπως έτσι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο κάθε ευρώ. Κύριε Βαβλίδη, να το δούμε και λίγο πολιτικά το ζήτημα. Εσείς καταγγέλλετε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό κάνετε, μια ευκαιριακή πολιτική. Δεν κάνω λάθος, πιστεύω, έτσι. Μια πολιτική των παροχών της τελευταίας στιγμής, χωρίς να υπάρχουν τα λεφτά και χωρίς να υπάρχει και η εγκυοδοσία ότι θα βρεθούν τα λεφτά. Όμως, τον τελευταίο χρόνο, και αν κάνω λάθος, εδώ οι συνεργάτες ας με διορθώσουν, τουλάχιστον 4 περιπτώσεις έχουμε ζήσει στην Αλεξανδρούπολη, να έρχεται ο κύριος Γιαννακίδης με τον δήμαρχο της πόλης και να ανακοινώνουν εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ. Είναι η τέταρτη φορά που ανοίγονται οι χάρτες, που βγαίνουν οι φωτογραφίες, που γράφουμε κάποια πράγματα στην ιστορία. Δεν μένω επί της ουσίας στο πολύ σοβαρό υπονοούμενο που αφήσατε και για το μέγεθος αλλά και για την αναγκαιότητα και τις προτεραιότητες του γηπέδου. Γιατί βέβαια ένα γήπεδο χρειάζεται και λειτουργία και το κόστος λειτουργίας είναι τεράστιο. Στην Ορεστιάδα υπάρχει ένα πανέμορφο. Στην Ορεστιάδα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε την Ορεστιάδα σήμερα το κολυμβητήριο. Όχι το κολυμβητήριο μόνο, και το κλειστό γυμναστήριο δύσκολα λειτουργεί. Και στην πόλη σας, στην Ξάνθη, και το δικό σας κλειστό γυμναστήριο δύσκολα λειτουργεί λόγω του τεράστιου μεγέθους. Αλλά ας πούμε ότι η ομάδα του Εθνικού, ως ιστορική ομάδα της Θράκης, δικαιούται να έχει ένα παλάτι τέτοιο. Ας το έχει. Εγώ δεν λέω όχι. Εκείνο που πολιτικά μου προκαλεί εμένα την απορία είναι το εξής. Εσείς αυτή τη στιγμή, με την τοποθέτησή σας, αδειάζετε ή τον ένα ή τον άλλον τρόπο τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και όλους τους δημάρχους που βγήκαν φωτογραφίες προπαγανδίζοντας τα έργα 6 μήνες πριν τις εκλογές. Και τυχαίνει να είσαστε και της ίδιας κομματικής κατεύθυνσης. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Ακούστε με, εγώ δεν αδειάζω κανέναν. Εγώ σχολιάζω την Περιφέρεια, τις πρακτικές ενός θεσμού που οφείλω να τον σέβομαι και τις πρακτικές του κυρίου Γιαννακίδη. Αυτές γνωρίζω, αυτές έχω παρακολουθήσει. Εκείνο που όμως θέλω να κάνω, θέλω να προασπιστώ και τα συμφέροντα των πολιτών. Και τα συμφέροντα των πολιτών είναι εκείνα που ταυτίζονται με την πραγματικότητα. Δεν ασχολούμαι με το Δήμο, δεν ασχολούμαι με κανέναν άλλον, παρά μόνο με μια πρακτική η οποία παραβιάζει την αξιοπρέπεια ενός θεσμού που λέγεται Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Θέλω αυτός ο θεσμός να κινείται με βάση αυτά που διδαχθήκαμε ή που έπρεπε να διδαχθούμε μετά από μια βαθιά οικονομική και καταστροφική κρίση. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Θανάση και Δημήτρη, σας ευχαριστώ και εσάς που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στάση εργασίας για την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου κήρυξε η ΠΟΕΟΤΑ προκειμένου οι εργαζόμενοι στους Δήμους να δώσουν το παρόν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα παραπαινθεί σε δίκη το 35μελές Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για κινητοποιήσεις που έγιναν τον Οκτώβριο του 2011. Η στάση θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα και θα διαρκέσει μέχρι και τη λήξη του πρωινού ωραρίου. Από την Ομοσπονδία επισημάνθηκε πως η κινητοποίηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα νέου κύκλου αγώνων ενάντια στις νέες σχεδιαζόμενες απολύσεις εργαζομένων.